Την ιδιαίτερη σημασία των αυτοδιοικητικών εκλογών για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής ανέδειξε το απόγευμα της Τετάρτης κατά την πρώτη πολιτική συνάντηση της παράταξης Ήπειρος Όλων Τόπος Ναζής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος. Ο ίδιος ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ελεούσα παρουσία πλήθους φίλων του κόμματος αλλά και μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωάννινων και των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων με την παράταξη του Στέφανου Ζούμπα. Ο κ. Μάντζος στην ομιλία του στάθηκε στην ιδιαιτερότητα των αυτοδιοικητικών εκλογών, σημειώνοντας την ανάγκη οι περιφέρειες να μην γίνονται φέουδα της εκάστοτε κυβέρνησης, χωρίς όμως να απαξιώνεται η κομματική στήριξη στις παρατάξεις που κατέρχονται στον εκλογικό στίβο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξήρε την προσπάθεια που συντελείται στην παράταξη του Στέφανου Ζούμπα, κάνοντας εκτενή αναφορά σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την περιοχή και εκκρεμούν ακόμη και σήμερα, όπως ο οδικός άξονας Γιάννενα Κακαβιά, η ανάπτυξη της τουριστικής προβολής της Ηπείρου, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αλλά και του κοινωνικού κράτους. Για μας, η μάχη των περιφερειακών εκλογών είναι σημαντική. Έχει ναι τη δική της αυτοτέλεια, έχει ναι τη δική της δυναμική, τη δική της ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Ναι, λέμε πρώτοι εμείς ότι οι εκλογές των μονάδων, των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν στοιχεία χειραφέτησης, στοιχεία ανεξαρτησίας από τα κομματικά γραφεία. Όμως, οι περιφέρειες ως μικρές κυβερνήσεις, όπως λέγαμε κάποτε, και έτσι είναι σε μεγάλο βαθμό, δεν πρέπει να αφήνονται να γίνονται φέουδα της κυβέρνησης. Γι' αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία η κεντρική κομματική στήριξη σε υποψηφίους, σε πρόσωπα, όπως ο Στέφανος, σε πρόσωπα και συνδυασμούς που αφιερώνουν τελικά την πολιτική τους διαδρομή και απηχούν τις δικές μας αρχές και αξίες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος και όλος ο συνδυασμός δουλεύει για μια Ήπειρο, και χαίρομαι που είμαι εδώ απόψε, για μια Ήπειρο καλύτερη, δικαιότερη, για μια Ήπειρο που θα αποκτήσει επιτέλους εκείνες τις υποδομές που χρόνια ακούτε, χρόνια ακούμε και δεν είδατε. Υποδομές που έχουν να κάνουν με οδικούς άξονες που ακόμη, παράδειγμα, έχουν σχεδιαστεί πολλές δεκαετίες και από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν ολοκληρώθηκαν, με χαρακτηριστικότερο τον δρόμο που συνδέει τα Ιωάννινα με την Κακαβιά, υποδομές που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση της Πρέβεζας και της Άρτας με τη Λευκάδα και το Ιόνιο, υποδομές που έχουν να κάνουν με κάθε τους άξονες της Ιόνιας Οδού που θα μπορούσαν και οφείλουν να κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών σε όλη την Ήπειρο. Υποδομές και εφαρμογές και μεταρρυθμίσεις για την τουριστική προβολή αυτού του πολύπαθου τόπου όπως η Ήπειρος που έχει αφαιθεί πολλές φορές πίσω από τον εθνικό σχεδιασμό στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονταν. Υποδομές που είναι αναγκαίες και σχέδιο αναπτυξιακό που είναι αναγκαίο για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγικής οικονομίας εδώ στην Ήπειρο. Και όλα αυτά θέλουν πρόγραμμα, όπως πρόγραμμα θέλει και η στήριξη του κοινωνικού κράτους σε όλη την Ελλάδα. Ένας λόγος παραπάνω εδώ στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο που έχει μείνει πίσω και στο ζήτημα της υποστήριξης του πολίτη μέσα στις δομές του κοινωνικού κράτους. Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου Στέφανος Ζούμπας, ο οποίος επεσήμανε πως στόχος είναι η αυτοδιοίκηση να καταστεί ένας θεσμός που θα υπηρετεί τον πολίτη και όχι να λειτουργεί ως το μακρύ χέρι του επιτελικού κράτους. Παράλληλα, παρουσίασε μερικές μόνο από τις προγραμματικές θέσεις της παράταξής του, οι οποίες, όπως είπε, στοχεύουν στην ανάπτυξη των τεσσάρων περιφερειακών ενωτητών. Ο στόχος μας είναι η αυτοδιοίκηση να είναι ένας θεσμός που υπηρετεί τον πολίτη, την κοινωνία και όχι σε επίπεδο περιφερειών να έχουμε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο είναι το μακρύ χέρι του επιτελικού κράτους. Το είπε και ο Δημήτρης ο Μάτζος. Έτσι και τώρα στην Ήπειρο, στην περιφέρειά μας. Στόχος του συνδυασμού μας είναι να χτίσουμε τα σταθερά εκείνα θεμέλια που χρειάζονται για την ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την ποιότητα ζωής όλων των υπηρετών με αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Η κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά και κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας, επιδιώκουμε να διαδραματίσει το δικό της ρόλο σε μια συντονισμένη συνολική αναπτυξιακή δυναμική. Στόχος μας, η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας προς όφελο των πολιτών με τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ήπειρο που να είναι μπροστά με κοινωνικό πλούτο
και να διαμοιράζει δίκαια και ισόρροπα σε όλες τις περιοχές. Στόχος μας η Άρτα και η Πρέβες. Να καταστούν προπύργια της πράσινης ανάπτυξης, βασισμένης στο φυσικό περιβάλλον και στα ποιοτικά, χαρακτηριστικά, αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Στόχος μας η Δεσποτεία. Να καταστεί όχι μόνο πύλη προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αλλά και πρότυπο κέντρο επικοινωνιακό με την ολοκλήρωση των μεγάλων υποδομών που απαιτούνται. Στόχος μας τα Γιάννη, η Μητρόπολη της Ηπείρου. Να καταστεί σημείο αναφοράς για όλους τους ηπειρώτες ανά τον κόσμο, αντάξια της ιστορίας, του πολιτισμού και της περιοχής μας. Η εκδήλωση άνοιξε με τους χαιρετισμούς του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος στα Γιάννενα, Βασίλη Γαρδίκου, αλλά και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο νομό, Γιάννη Τσίμαρη, οι οποίοι αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην αναγκαιότητα από τις εκλογές του Οκτωβρίου να προκύψει μια κυδεμόνευτη αυτοδιοίκηση. Θέλω να συγχαρώ τον άνθρωπο που ηγείται αυτής της προσπάθειας, τον Στέφανο τον Ζούμπα, που σε αυτή την πολιτική συγκυρία και τον ΠΑΣΟΚ. Την αποδοχή της ανάτασής του, την επαναφορά του ως πρωταγωνιστή στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, ηγείται αυτής της προσπάθειας και να είσαι σίγουρος, Στέφανε, ότι αυτή η επιλογή θα μας έχει όλους στο πλευρό σου, γιατί αυτή η μάχη που δίνουμε είναι μάχη της παράταξης και θα είμαστε όλοι στρατιώτες στη μάχη της παράταξης και της νέας αλλαγής. Προσπαθούμε σαν κίνημα ουσιαστικά να ανατρέψουμε τα δεδομένα, να φέρουμε νέα ήθη στην αυτοδιοίκηση, να γίνουμε το μέτρο και να παραφέρουμε την κατάσταση σε αυτό που πάντα ανερευόταν το ΠΑΣΟΚ. Να έχουμε μια αυτοδιοίκηση η οποία θα είναι ακυδεμόνευτη. Θα είναι το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας, πιθύνο όργανο να εκτελεί αυτά που της υποβάλλουν. Ο κ. Μάντζος πάντως αναφέρθηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, σημειώνοντας τη σημασία η περιφερειακή εκλογική μάχη να ολοκληρωθεί νικηφόρα, καθώς όπως είπε πρόκειται για ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ των βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών. Οι περιφερειακές εκλογές έχουν και αυτές τη δική τους αξία πολιτική. Σηματοδοτούν κάτι. Για μας σηματοδοτούν έναν ενδιάμεσο σταθμό στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Για μας το πολιτικό σκηνικό εξελίσσεται και θα εξελίσσεται διαρκώς την επόμενη χειμερινή περίοδο με ορίζοντα τον Ιούνιο που είναι οι ευρωεκλογές. Άρα, ναι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να πετύχουμε ποσοστά νικηφόρα σε πολλούς νομούς της χώρας, σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Αυτό σημαίνει δεύτερους γύρους, αυτό σημαίνει ποσοστά μεγαλύτερα από το 2019, αυτό σημαίνει, και εδώ το ποιοτικό που θέλω να σταθώ, και αυτό που προείπα κιόλας, δυνατή φωνή μετά τις εκλογές. Δηλαδή θέλουμε ποσοστά τα οποία θα μας δώσουν μια εκπροσώπηση στα περιφερειακά συμβούλια της επόμενης ημέρας, τέτοια που θα μπορεί να ελέγχει την ανέλεγκτη ως τώρα εξουσία των γαλάζιων περιφερειαρχών, οι οποίοι εν πολλής λειτουργούν ως το μακρύ χέρι του επιτελικού κράτους των Αθηνών, ως αποκεντρωμένες κυβερνητικές υπηρεσίες του δίθεν επιτελικού κράτους του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό εμείς θέλουμε να το ελέγξουμε και να το περιορίσουμε με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας. Δεν θα μπορούν με ισχυρές περιφερειακές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής μέσα στα περιφερειακά συμβούλια οι περιφερειάρχες να λειτουργούν ως τοπικοί αγάδες ή τοπικοί προύχοντες ενός παλιού κέντρου, ενός παλιού κράτους που έχει υποδηθεί το νέο. Αυτό θα σταματήσει με ισχυρές περιφερειακές παρατάξεις. Άρα για μας δεν είναι μόνο, αν θέλετε, κομματικό και τυφλά πολιτικό, τυφλά κομματικό μάλλον και επαναλαμβάνω το όριο της επιτυχίας. Είναι ποιοτικό. Είναι να αποκτήσουμε τόσο μεγαλύτερη φωνή σε σχέση με το 2019, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται μέσα στα περιφερειακά συμβούλια. Να ενισχύσουμε την τοπική δημοκρατία μέσα από την παρουσία μας με περισσότερους περιφερειακούς συμβούλους και ισχυρή φωνή στα περιφερειακά συμβούλια.